Αντιμέτωπη με μια θαυμάστρια που την ξυλοκόπησε επί σκηνής βρέθηκε ηθοποιός Γιούλη Ζήκου που ενσαρκώνει το ρόλο της μάνας στη θεατρική παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς «Η κοιμωμένη μου». Η ηθοποιός μίλησε στο Σταρ για την περιπέτειά της, ενώ το θέμα της επίθεσης που δέχθηκε σχολίασαν συναδελφοί της. Η ηθοποιός Γιούλη Ζήκου που ενσαρκώνει το ρόλο της δεσποτικής μάνας του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά στη θεατρική παράσταση Γιαννούλης Χαλεπάς «Η κοιμωμένη» δέχθηκε το περασμένο Σάββατο την επίθεση μιας θαυμάστριάς της που καθόταν στην πρώτη σειρά του θεάτρου μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων θεατών. Για μένα ήταν πολύ σοκαριστικό και πολύ εφιαλτικό όλο αυτό που έγινε. Ήμουν πάνω στη σκηνή και σε μια στιγμή που γυρίζω την πλάτη μου και ήρθε από πίσω μου, μια θεατής ανέβηκε και πραγματικά με γροθοκόπησε στο κεφάλι. Μου καρφώθηκαν οι φουρκέτες στο κεφάλι. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι μόλοτες στο χέρι μου και στο δεξιλευρό μου. Η γνωστή ηθοποιός έζησε στιγμές αγωνίας, αφού όπως λέει στο Στάρι, η θαυμάστρια αυτή όρμησε με μανία κατά πάνω της, τραβώντας με δύναμη την περούκα και τη μαντήλα που φορούσε για τις ανάγκες του ρόλου της. Μου είπε «Κακούργα, εσύ φταίς» και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ευτυχώς, ο τεχνικός, ο θετιστής μας, ανέβηκε στη σκηνή και την απομάκρυνα. Της έλεγε «Κυρία μου, ηρεμήστε, ρόλος είναι». Στο ρόλο της μάνας, η Γιούλη Ζήκου ζωντανεύει με γλαφυρό τρόπο τη δύσκολη σχέση του γλύπτη με τη μητέρα του, γεγονός που, όπως προσπαθεί να εξηγήσει η ηθοποιός, ίσως οδήγησε τη θαυμάστρια να της επιτεθεί, αφού ταύτισε την ίδια με το ρόλο. Ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές μετά. Το κοινό είχε παγώσει, ήταν όλοι παγωμένοι, σοκαρισμένοι, είπε «Βλέπω την παράσταση για τρίτη φορά». Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας θαυμαστής ταυτίζει τον ηθοποιό με το ρόλο του κακού ή παρενοχλεί το δημόσιο πρόσωπο που θαυμάζει. Η Πινελόπη Πλάκα και η Ιζαμπέλα Κογεβίνα μίλησαν στο Σταρ για τις δικές τους εμπειρίες από ακραίες εκδηλώσεις θαυμαστών. Είναι ένας άνθρωπος, σεβαστό ότι μάλλον του αρέσω σαν κοπέλα, γιατί ως ηθοποιό προφανώς δεν με έχει γνωρίσει ακόμα, είμαι μόλις 2 χρόνια. Και είναι έξω από το θέατρο, τον βλέπω συχνά, τον βλέπω. Όχι κάτι τόσο ακραίο να έρθει να με χτυπήσει κάποιος, αλλά μου είχε τύχει όταν έκανα την κακιά που μου λέγανε «Έλα, αυτά τα παιδιά να το ευχαριστούν τη ζωή τους και γιατί μπλέκεσαι». Πάντως, στην περίπτωση της Γιούλη Ζήκου, το θέμα λύθηκε στο θέατρο, με τη δημόσια συγγνώμη της θαυμάστριας, από την οποία δέχθηκε την επίθεση.